να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαθέσιμες ποσότητες για την υδροδότηση της Πρέβεσας και των δημοτικών της ενωτήτων, επιχειρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα η διοίκηση της ΔΕΗ Πρέβεζας εν μέσω θέρους και με την περιοχή να κατακλείζεται από επισκέπτες. Η περιοχή της Πρέβεζας πέρασε μια κρίσιμη κατάσταση ό,τι αφορά την επάρκεια του νερού και τις διαθέσιμες ποσότητες, πρόβλημα το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Πρέβεζας. Στις παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ώστε να αντιμετωπιστούν έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις σε περιοχές όπως η Άνω Ράχη, ο Σκιαδάς, η Παραλία των Ριζών και αλλού, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος της ΔΕΗΑ Γιάννης Δαρδαμάνης, εξηγώντας ότι το πρόβλημα παραμένει έντονο σε κάποιες περιοχές, ακόμη και εντός της πόλης της Πρέβεζας, όπου υπάρχουν ακόμη διακοπές νερού ή μείωση της πίεσης σε υψηλούς ορόφους και σε υψηλά σημεία της πόλης. Ωστόσο, και τις επόμενες ημέρες, με την επισκεψιμότητα να παραμένει υψηλή, θα είναι δύσκολες, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΔΕΗΑ, ζητώντας τη συνδρομή όλων προκειμένου να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση νερού. Και επισημένοντας την ανάγκη να δρομολογηθούν έργα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υδροδότησης. Αντιμετωπίσαμε έκτακτα γεγονότα όσον αφορά την υδροδότηση των δημοτικών κοινοτήτων της Άνω Ράχης, της οποίας η βλάβη έχει αποκατασταθεί, του Σκιαδά, η οποία έχασε τη γεώτρησή της. Κάναμε επέμβαση, βάλαμε μπροστά την παλαιά και μας δίνει τις ποσότητες που μας λείπουν. Σκιαδά. Την περιοχή των Ριζών στην παραλία κάναμε έργο και τροφοδοτούμε. Αρχικά δίναμε ποσότητες από τη Λιγιά και μετά αποκαταστήσαμε, δώσαμε, κάναμε ένα bypass από τη Δεξαμενή στο Αμπέλι. Οπότε έχει λυθεί και εκεί το θέμα. Αντιμετωπίζει θέμα η κοινότητα της Βρυσούλας έντονο, το οποίο λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας των εορτών τώρα της Παναγίας και αυτού του Σαββατοκύριακου, αντιμετωπίσαμε 2-3 τελευταίες μέρες εντονότατο πρόβλημα και θα πρέπει και η υπηρεσία αλλά και σαν Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι λύση θα βρούμε. Τώρα, όσον αφορά την υδροδότηση της Πρέβεζας, προσπαθήσαμε όλες αυτές τις ημέρες να έχουμε μια σωστή διαχείριση ώστε να μην πειράξουμε την επιχειρηματικότητα, δίνοντας τις πιέσεις τις ανάλογες, ώστε να έχουν οι επιχειρήσεις 24 ώρες το 24ωρο. Προβλήματα όμως υπήρχαν στους ψηλούς ορόφους για κάποια χρονικά διαστήματα και στα πιο δυσμενή σημεία του υδρολογικού χάρτη του Δήμου της Πρέβεζας, μάλλον της Δημοτικής Ενότητας της Πρέβεζας. Τις τελευταίες ώρες και μέρες έχει αποκατασταθεί πλήρως η ροή, έχουν γίνει και κάποιες ρυθμίσεις και εμείς στη Δεξαμενή μας και μια καινούργια αναβάθμιση την οποία έχουμε κάνει στα συστήματα του αυτοματισμού. Αυτό που θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ίδρυψη είναι ότι από εδώ και πέρα αρχίζει ο αγώνας. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα να περάσει αυτή η ζέστη, να μπούμε σε κανονικό ρυθμό, να βρούμε τις ισορροπίες με το μόνιμο πληθυσμό μας. Θα πρέπει όμως να υπάρξουν έργα. Ήδη ανατίθεται η αλλαγή των αγωγών του δικτύου από τη ΔΕΗΑ του καναλίου, που αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα στην αρχή του καλοκαιριού και ήμασταν ιδιαίτερα τυχεροί που τα προβλήματα εμφανίστηκαν στην αρχή του καλοκαιριού και μπορέσαμε και συγκεντρώσαμε όλες τις δυνάμεις από όλες τις δημοτικές ενότητες και με την σύμπραξη των αντιδημάρχων και του Δήμου καταφέραμε
να λειτουργήσει ομαλά το δίκτυο και η υδροδότηση στο κανάλι. Θα ήθελα όμως, γιατί το αντιμετώπισα, σε κάποιες φορές φάνηκα αυστηρός, έκοψα παροχές, έκλεισα βάνες. Θα πρέπει να το δούμε ολιστικά. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν το νερό της υδρεύσεως για άρδρευση και λειτουργούν παρασιτικά στον απλό δημότη, στον πατέρα μας, στη μάνα μας, στη γιαγιά, στον παππού μας, αναγκαστήκαμε στο Σκιαδά να μοιράσουμε δεξαμενές σε πληττόμενους συμπολίτες μας μεγάλης ηλικίας. Αυτό θα γίνει κανόνας σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά θα σας παρακαλέσω και θα σας ευχαριστήσω γιατί στηρίξατε τη δημοτική επιχείρηση, στηρίξατε εμένα προσωπικά από όλες τις παρατάξεις αυτό το χρονικό διάστημα που δώσαμε και δίνουμε τη μάχη, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας, να γίνουμε ο καθένας από εμάς κοινωνός, ώστε να περάσουμε το μήνυμα της ορθής διαχείρισης και στα χωριά μας.